Το να συστήνουμε στους στοχούς λιτότητα είναι τόσο χονδροειδώς γελίο όσο και υβριστικό. Επιχειρούν να λύσουν το πρόβλημα της στόχιας λόγου χάρη, φροντίζοντας να διατηρήσουν ζωντανούς τους στοχούς ή στην περίπτωση μιας πολύ προηγμένης σχολής, φροντίζοντας να ψυχαγωγούν τους στοχούς. Κάτι τέτοιο όμως δεν αποτελεί λύση. Είναι μια επιδείνωση του προβλήματος. Ο ορθός στόχος είναι να επιχειρήσουν να ανοικοδομήσουν την κοινωνία σε τέτοια βάση, ώστε η στην περιπτωση μιας πολυ προηγμενη σχολης φροντιζοντας να είναι πια κάτι αδύνατο και οι αρετές του αλτρουισμού έχουν πραγματικά εμποδίσει την πραγμάτωση αυτού του στόχου. Μια τέτοια φιλανθρωπία ταπεινώνει και εξαχρεώνει του ανθρώπου. Έχουν σαφώ δίκιο. Η φιλανθρωπία δημιουργεί πληθώρα μαρτιών. Μα λένε συχνά πω οι φτωχοί νιώθουν ευγνωμοσύνη για τη φιλανθρωπία. Αναμφίβολα, μερικοί νιώθουν, αλλά οι καλύτεροι μεταξύ των φτωχών δεν αισθάνονται ποτέ ευγνωμοσύνη. Είναι αγνώμονε, δυσαρεστημένοι, ανυπάκουοι και ανυπότακτοι. Γιατί θα πρέπει να νιώσουν ευγνωμοσύνη για τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι του πλούσιου, Κανονικά θα έπρεπε να κάθονται σε αυτό το τραπέζι και ευτυχώ αρχίζουν τώρα να το καταλαβαίνουν. Κάθε συμπόνια είναι καλή, αλλά η συμπόνια για τα ανθρώπινα δεινά είναι λιγότερη καλή από όλε. Έχει μολυνθεί από τον ατομικιστικό εγωισμό. Έχει την τάση να γίνεται νοσηρή. Κρύβει μέσα τη κάποιο στοιχείο τρόμου για τη δική μα ασφάλεια. Θα πρέπει όμω να υπενθυμίσουμε ότι ενώ η συμπόνια για τη χαρά αυξάνει τη χαρά σε όλο τον κόσμο, η συμπόνια για τον πόνο δεν μειώνει καθόλου τον πόνο. Μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο ώστε να υπομένει το κακό, αλλά το κακό παραμένει. Η συμπόνια για έναν φυματικό δεν θεραπεύει τη φυματίωση, τη θεραπεύει η επιστήμη. Και όταν ο σοσιαλισμό θα λύσει το πρόβλημα τη φτώχεια και η επιστήμη το πρόβλημα τη ασθένεια, οι αισθηματίε θα εξαφανιστούν και η συμπόνια του ανθρώπου θα είναι μεγάλη, υγιή και αυθόρμητη. Ο άνθρωπο θα αντλεί χαρά συμμεριζόμενο στην ευτυχισμένη ζωή των άλλων. Υπάρχει μόνο μια κοινωνική τάξη που σκέφτεται το, χρήμα περισσότερο από την πλούση και αυτή είναι η τάξη των φτωχών. Η ιδιοκτησία δεν έχει απλώ υποχρεώσει έχει τόσο πολλέ υποχρεώσει που η κατοχή τη σε οποιοδήποτε σημαντικό βαθμό καταντάει μεγάλο μπελά. Προποθέτει να γίνεται κανεί στόχο ατελέφτη των αξιώσεων, να προσιλώνεται στη φροντίδα των επιχειρήσεων, να αντιμετωπίζει συνεχεί ενοχλήσει. Οι υποχρεώσει τη ιδιοκτησία την καθιστούν ανυπόφορη. Για το καλό των πλουσίων θα πρέπει να απαλλαγούμε από αυτήν. Γιατί η αναγνώριση τη ιδιωτική ιδιοκτησία αποδείχτηκε πραγματικά επιζήμια για τον ατομικισμό και συσκότισε το όλο θέμα, συγχύοντα τον άνθρωπο με αυτά που κατέχει. Οδήγησε τον ατομικισμό σε εντελώ λαθεμένο δρόμο. Καθόρισε το κέρδο σαν βασικό του στόχο και όχι στην ανθρώπινη ανάπτυξη. Έτσι που ο άνθρωπο κατέληξε να θεωρεί σημαντικό το να έχει και δεν ξέρει πώ το σημαντικό είναι το να είναι, η πραγματική τελειότητα του ανθρώπου βρίσκεται όχι στο τι έχει, αλλά στο τι είναι. Πράγματι, η προσωπικότητα του ανθρώπου έχει τόσο πολύ απορροφηθεί από την περιουσία του, ώστε το αγγλικό δίκαιο να αντιμετωπίζει με πολύ μεγαλύτερη αυστηρότητα τα αδικήματα που στρέφονται ενάντια στην ιδιοκτησία ενό ανθρώπου. Από ότι τα αδικήματα που στρέφονται ενάντια στην προσωπικότητά του και η ιδιοκτησία εξακολουθεί να αποτελεί τεκμήριο τη πλήρου ενηλικίωση, αυτή που κατοχυρώνει τα δικαιώματα του πολίτη. Με την κατάργηση τη ιδιωτική ιδιοκτησία, λοιπόν, θα θεμελιωθεί ο αυθεντικό, ο ωραίο, ο υγιή ατομικισμό. Κανένα δεν θα σπαταλάει τη ζωή του συσσωρεύοντα πράγματα και τα σύμβολα των πραγμάτων. Θα ζει. Το να ζει κανεί κατέληξε να είναι το πιο σπάνιο πράγμα στον κόσμο. Οι περισσότεροι άνθρωποι απλώ υπάρχουν. Αυτό είναι όλο. Οπουδήποτε υπάρχει ένα άνθρωπο που ασκεί εξουσία, υπάρχει ένα άνθρωπο που αντιστέκεται στην εξουσία. Ο σοσιαλισμό, ο κομμουνισμό, ή όπω αλλιώ και αν τον ονομάσει κανεί, μετατρέποντα την ιδιωτική ιδιοκτησία σε δημόσιο πλούτο και αντικαθιστώντα τον ανταγωνισμό με τη συνεργασία, θα επαναφέρει την κοινωνία στη σωστή τη κατάσταση ενό απόλυτα υγιού οργανισμού και θα εξασφαλίσει την ηλική ευημερία κάθε μέλο τη κοινότητα. Στην ουσία, θα αποδώσει τη ζωή τη σωστή τη βάση και το κατάλληλο περιβάλλον για να αναπτυχθεί. Αλλά για την πλήρη ανάπτυξη τη ζωή ω τον ανώτερο βαθμό τελειότητά τη χρειάζεται κάτι περισσότερο. Αυτό που χρειάζεται είναι ο ατομικισμό. Αν ο σοσιαλισμό είναι εξουσιαστικό, αν υπάρχουν κυβερνήσει οπλισμένε με οικονομική δύναμη όπω είναι τώρα με πολιτική δύναμη, αν με λίγα λόγια πρόκειται να ζήσουμε σε βιομηχανικέ τυραννίε, τότε η τελευταία κατάσταση του ανθρώπου θα είναι χειρότερη από την πρώτη. Είναι φανερό λοιπόν ότι δεν εννοούμε να θεμελιωθεί ένα εξουσιαστικό σοσιαλισμό. Γιατί ενώ στο τωρινό σύστημα πολλοί άνθρωποι μπορούν να ζήσουν απολαμβάνοντα ένα ποσοστό ελευθερία, δυνατότητα έκφραση και ευτυχία, σε ένα σύστημα βιομηχανικών στρατώνων ή σε ένα σύστημα οικονομική τυραννία, κανένα, κανένα απολύτω δεν θα μπορεί να απολαμβάνει έστω και μια τέτοια ελευθερία. Η ανυπακοή, για όποιον έχει διαβάσει ιστορία, είναι η πρωταρχική αρετή του ανθρώπου. Γιατί με την ανυπακοή πραγματοποιήθηκε η πρόοδο, με την ανυπακοή και την εξέγερση. Όταν ενδίδει τι αξιώσει τη υπακοή και τη συμμόρφωση, κανένα άνθρωπο δεν μπορεί να είναι ελεύθερο. Όλοι οι τρόποι διακυβέρνηση είναι επιβλαβεί. Η εξουσία, κάθε είδου εξουσία, είναι φοβερά εξαχρεωτική. Εξαχρεώνει όσου την ασκούν, όπω εξαχρεώνει και όσου υφίστανται την άσκησή τη. Τώρα τίθεται ένα άλλο ερώτημα. Εφόσον το κράτο δεν πρόκειται να κυβερνά, τότε τι πρόκειται να κάνει. Το κράτο είναι μια εθελοντική ένωση που θα οργανώνει την εργασία και θα είναι ο παραγωγό και διανομέα των αναγκαίων αγαθών. Το κράτο θα φτιάχνει αυτά που είναι χρήσιμα. Το άτομο θα φτιάχνει αυτά που είναι όμορφα. Ο άνθρωπο θα καταλήξει να σκοτώσει τον ίδιο τον εαυτό δουλεύοντα όλο ένα περισσότερο για να εξασφαλίσει την περιουσία του. Είναι πνευματικά και ηθικά προσβλητικό για τον άνθρωπο να κάνει οτιδήποτε δεν μπορεί να του προσφέρει ευχαρίστηση και πολλά είδη εργασία είναι δραστηριότητε που δεν προσφέρουν καμία απολύτω ευχαρίστηση και έτσι θα έπρεπε να θεωρούνται. Ο άνθρωπο είναι φτιαγμένο για κάτι καλύτερο από το να σκουπίζει βρωμιέ. Όλε οι δουλειέ αυτού του είδου θα πρέπει να γίνονται από μηχανέ. Μόλι ο άνθρωπο ανακάλυψε τη μηχανή για να κάνει τη δική του δουλειά, άρχισε να πεινάει. Πράγμα φυσικά που είναι αποτέλεσμα του συστήματο ιδιοκτησία και του συστήματο ανταγωνισμού στο οποίο ζούμε. Αν αυτή η μηχανή ήταν ιδιοκτησία όλων, τότε όλοι θα μπορούσαν να υποφεληθούν. Θα αποτελούσε τεράστιο πλεονέκτημα για ολόκληρη την κοινότητα. Όλη η πνευματική εργασία, όλη η μονότονη, ανιαρή εργασία, όλη η εργασία που ασχολείται με δυσάριστα πράγματα και προποθέτει δυσάριστε συνθήκε, θα πρέπει να γίνεται από τι μηχανέ. Σήμερα η μηχανή ανταγωνίζεται τον άνθρωπο. Στι κατάλληλε συνθήκε, η μηχανή θα υπηρετεί τον άνθρωπο. Η πνευματική γαλήνη του ελεύθερου χρόνου, αυτή και όχι η εργασία είναι ο σκοπό του ανθρώπου. Κάθε άνθρωπο πρέπει να είναι εντελώ ελεύθερο να διαλέγει την εργασία του. Δεν πρέπει να ασκείται πάνω του κανένα είδου καταναγκασμό. Γιατί αν ασκείται, η εργασία του δεν θα είναι καλή ούτε για αυτόν, ούτε καθ' αυτή, ούτε και για του άλλου. Και με τη λέξη εργασία εννοώ απλά κάθε είδου δραστηριότητα. Δεν πιστεύω ότι οποιοδήποτε σοσιαλιστή σήμερα μπορεί στα σοβαρά να προτείνει πω θα πρέπει να υπάρχει ένα ελεγκτή. Που θα επισκέπτεται κάθε πρωί όλα τα σπίτια για να διαπιστώνει αν κάθε πολίτη ξυπνά και εργάζεται χειρονακτικά για 8 ώρε. Αυτά που πραγματικά έχει ένα άνθρωπο είναι αυτά που έχει μέσα του. Ό,τι είναι έξω από τον εαυτό του θα πρέπει να είναι κάτι το εντελώ ασήμαντο. Κάθε σχέση πρέπει να είναι απόλυτα εθελοντική. Μόνο με τι εθελοντικέ σχέσει μπορεί ο άνθρωπο να είναι όμορφο. Η αξία τη προσωπικότητα δεν θα μετριέται με βάση τα υλικά πράγματα. Δεν θα κατέχει τίποτα. Παρ' όλα αυτά θα έχει τα πάντα. Ακόμα και αν τη πάρει κάτι κανεί, ακόμα θα έχει. Τόσο πλούσια θα είναι. Δεν θα ανακατεύεται πάντα με του άλλου και δεν θα του ζητάει να είναι σαν κι αυτήν. Θα του αγαπάει γιατί θα είναι διαφορετική. Έχει μια θαυμάσια προσωπικότητα. Ανάπτυξε την. Να είσαι ο εαυτό σου. Μην φαντάζεσαι ότι η τελειότητά σου εξαρτάται από τη συσσόρευση ή την κατοχή εξωτερικών πραγμάτων. Η τελειότητά σου βρίσκεται μέσα σου. Αν μπορούσε να το καταλάβει αυτό, δεν θα ήθελε ποτέ να γίνει πλούσιο. Τα συνηθισμένα πλούτη είναι εύκολο να κλαπούν από τον άνθρωπο. Τα πραγματικά πλούτη όχι. Στο θησαυροφυλάκιο τη ψυχή σου υπάρχουν άπειρα ανεκτήμητα πράγματα που δεν μπορεί να στα πάρει κανεί. Γι' αυτό λοιπόν προσπάθησε να διαμορφώσει τη ζωή σου έτσι που να μην σε βλάπτουν τα εξωτερικά πράγματα. Προσπάθησε επίση να απαλλαγεί από την προσωπική σου περιουσία. Απαιτεί να ασχολείσαι με ποταπά πράγματα, ατελέφθητη εργασία, συνεχή σφάλματα. Η προσωπική περιουσία παρεμποδίζει τον ατομικισμό σε κάθε του βήμα. Όποιο θέλει να είναι ελεύθερο, λέει ένα μεγάλο στοχαστή, δεν πρέπει να προσαρμόζεται. Μια κοινωνία εξευτελίζεται απείρω περισσότερο από τη μόνιμη επιβολή τη τιμωρία παρά από την περιστασιακή διάπραξη εγκλημάτων. Είναι γεγονό ότι το κοινό διακατέχεται από μια κόρη στην περιέργεια να μαθαίνει τα πάντα, εκτό από ό,τι πραγματικά αξίζει να μαθαίνει. Η δημοσιογραφία, έχοντα επίγνωση αυτού του γεγονότο και λειτουργώντα σε αυστηρά εμπορικά επίπεδα, ικανοποιεί αυτή την απέτηση του κοινού. Στη διάρκεια των προηγούμενων αιώνων, το κοινό προσπαθούσε να επιβάλλει τι απόψει του στου δημοσιογράφου, πράγμα που ήταν αρκετά άσχημο. Σε αυτόν τον αιώνα, οι δημοσιογράφοι καρφώνουν κυριολεκτικά τα αυτιά σκληδαρότρυπε, πράγμα που είναι πολύ χειρότερο. Αλλά εκείνο που επιδεινώνει αυτή την ιδιάσχημη κατάσταση είναι ότι οι δημοσιογράφοι που ευθύνονται περισσότερο δεν είναι οι διασκεδαστικοί δημοσιογράφοι που αρθογραφούν στι λεγόμενε κοσμικέ στήλε των εφημερίδων. Το κακό γίνεται από του σοβαρού, βαθιστόχαστου, ειλικρινεί δημοσιογράφου που, με ιδιαίτερη επισημότητα, όπω συνηθίζουν σήμερα, παρουσιάζουν μπροστά στα μάτια του κοινού κάποιο περιστατικό τη ιδιωτική ζωή ενό μεγάλου πολιτικού και καλούν το κοινό να συζητήσει το περιστατικό, να ασκήσει την εξουσία του επί του συγκεκριμένου θέματο, να πει τι απόψει του και όχι απλά να πει τι απόψει του, αλλά και να τι εφαρμόσει, να επιβληθεί πάνω στο συγκεκριμένο άνθρωπο, να επιβληθεί στο κόμμα του, να επιβληθεί στη χώρα του. Στην ουσία, καλούν το κοινό να γελιοποιηθεί, να γίνει επιθετικό και επιβλαβέ. Η ιδιωτική ζωή των αντρών και των γυναικών δεν θα πρέπει να εκδίδεται δημόσια. Το κοινό δεν έχει καμία σχέση με αυτή τη ζωή του. Μια δεκτική ιδιοσυγκρασία, μια ιδιοσυγκρασία ικανή να δέχεται, στο επίπεδο τη δημιουργική φαντασία, νέε και ωραίε εντυπώσει, είναι η μόνη ιδιοσυγκρασία που μπορεί να εκτιμήσει ένα εργοτέχνη. Πράγμα που ισχύει τόσο για την περίπτωση τη εκτίμηση τη ζωγραφική και τη γλιπτική, όσο και για την εκτίμηση τεχνών όπω το θέατρο. Ο αληθινό καλλιτέχνη δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη το κοινό. Το κοινό είναι ανύπαρκτο γι' αυτόν. Η μορφή κυβέρνηση που είναι η καταλληλότερη για έναν καλλιτέχνη είναι πλήρη ανυπαρξία κυβέρνηση. Το μόνο πράγμα που μπορεί να ξέρει κανεί για την ανθρώπινη φύση στα σίγουρα είναι ότι αλλάζει. Η αλλαγή είναι η μοναδική ιδιότητα που μπορούμε να τη αποδώσουμε. Τα συστήματα που αποτυγχάνουν είναι αυτά που βασίζονται στη μονιμότητα τη ανθρώπινη φύση και όχι στην ανάπτυξη και την αλλαγή τη. Το παρελθόν δεν έχει καμία σημασία. Το παρόν δεν έχει καμία σημασία. Είναι το μέλλον που πρέπει να σα απασχολεί. Γιατί το παρελθόν είναι αυτό που δεν θα έπρεπε να είναι ο άνθρωπο, το παρόν είναι αυτό που οφείλει να μην είναι ο άνθρωπο, το μέλλον είναι αυτό που είναι οι καλλιτέχνε. Ένα άνθρωπο ονομάζεται σήμερα επιτεδευμένο αντίθετο όπω του αρέσει. Με αυτόν τον τρόπο όμω ενεργεί εντελώ φυσιολογικά. Η επιτίδευση σε αυτά τα θέματα είναι να αντίθεται κανεί σύμφωνα με τι απόψει του γείτονά του, που οι απόψει του, μια και είναι οι απόψει τη πλειοψηφία, θα είναι μάλλον εξαιρετικά ανόητε. Ή πάλι ένα άνθρωπο ονομάζεται εγωιστή, αν ζει με τον τρόπο που του φαίνεται καταλληλότερο για την πλήρη πραγμάτωση τη προσωπικότητά του. Αν πράγματι ο πρωταρχικό σκοπό τη ζωή του είναι η αυτοανάπτυξη. Ωστόσο, με αυτόν ακριβώ τον τρόπο θα πρέπει να ζουν όλοι οι άνθρωποι. Εγωισμό δεν είναι το να ζει κανεί όπω του αρέσει, είναι το να απαιτεί από του άλλου να ζουν όπω αρέσει σε αυτόν.